τον ζήλο την ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθύες τες τρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένη εστήριξας ευχές σου, διό πρεσβεύε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Πατέρες μου και αδελφοί μου, και πάλιν συνεκάλεσεν και φέτος σε συνθήκες προσφυγιάς και έντονης πολεμικής ιαχής από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, ο Μέγας της Οικουμένης Όσιος, ο Αρχηγός των Ασκητών, ο πρώτος του χορού των Οσίων, ο Μέγας Όσιος Πατήρ ημών Αντώνιος ο Μεγάλος. Η Εκκλησία το επίθετο Μέγας σε ολίγους Αγίους το έδωσε. Ένας από τους ολίγους και από τους πρώτους μέσα στους ολίγους που έχουν το επίθετο Μέγας είναι ο διδάσκαλος της ερήμου, ο Άγιος Αντώνιος ο Αιγύπτιος. Διαβάζομαι μέσα στο γεροντικό ένα βιβλίο το οποίο συνιστώ σε όλους σας και δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για όλους μας και κυκλοφορεί σε πάμπολες εκδόσεις και με το αρχαίον του κείμενον και με τη μετάφρασή του. Γράφει στο γεροντικόν για έναν τρόπον δεινά μαθητήν του Μεγάλου Αντωνίου που έζησε λίγα χρόνια μετά τον Μέγαν Αντώνιο. Επίσης Μέγας, Αρσένιος ο Μεγάλος. Ο Αντώνιος ήταν Αιγύπτιος. Ο Αρσένιος ήταν Έλληνας. Ήταν Έλληνας της εποχής εκείνης και οι Έλληνες της εποχής εκείνης όταν τους έλεγες τι είσαι, έλεγαν είμαι Ρωμιός. Και η μάνα μου, η Σοφή η Μιλιά, όταν της έλεγες τι γλώσσα μιλάς Μιλιά, Ρωμαϊκά, έλεγε. Όταν ερώτησαν τον Βασίλη Μιχαηλίδη, τον εθνικό ποιητή του τόπου μας, να προσδιορίσει τον εαυτόν του «Είμαι Έλληνας της Ρωμιοσύνης». Το ίδιο και οι Ροδίτες που σήμερα τιμούν για άλλη μια χρονιά την παρουσία τους, με την παρουσία τους μάλλον, τη μνήμη τόσων του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου, όσον και τη θύμιση των μασάρων της Κύπρου, αφού είναι δίδυμα αδέλφια μας και αυτή είναι μέρος της Ρωμιοσύνης. Όπως και οι Μικρασιάτες, όπως και οι Κρητικοί, όπως και οι Θεσσαλοί, όπως και οι Μακεδόνες και οι Πελοποννήσιοι και οι όπου γης Ορθόδοξοι Έλληνες. Είμεθα Ρωμινοί, μέλη της Ρωμιοσύνης. Ο Αντώνιος ο Μέγας ήταν μιας άλλης Ρωμιοσύνης μέλος, Αιγυπτιακής, Αιγύπτιος, δεν ήξερε γρή ελληνικά. Ο Αρσένιος το αντίθετο, δεν ήξερε καθόλου Αιγυπτιακά. Και τι δουλειά έκανε ο ένας και τι δουλειά έκανε ο άλλος. Ο Αντώνιος πριν να γίνει μοναχός έμπορος ήταν.
Ο Αιγύπτιος πριν, ο Αρσένιος, με συγχωρείτε, πριν να γίνει μοναχός, τι εργασία έχει, ξέρετε, ήταν δάσκαλος στους βασιλόπεδες, στα παιδιά του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου στην Κωνσταντινούπολη. Σκεφτείτε θέση που είχε. Του είχε δώσει δικαίωμα ο Θεοδόσιος ο Μεγάλος, είχε δύο Ιούδες που έγιναν και οι δύο αυτοκράτορες. Και επειδή η αυτοκρατορία ήταν τεράστια, όσοι τότε γνωστοί οικουμένοι, ο ένας, ο Αρκάδιος, ανάλαβε την Ανατολική Αυτοκρατορία με έδρα την Κωνσταντινούπολη και ο άλλος, ο Ονόριος, ανέλαβε τη Δυτική Αυτοκρατορία με έδρα τη Ρώμη. Σκεφτείτε τι ήταν η τότε Βυζαντινή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πού η σημερινή Αμερική? Τότε ήταν πράγματι οικουμένη. Ο πρώτος που ήταν πραγματικά παγκοσμιοποιημένος πλανητάρχης όλης της τότε οικουμένης ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έζησε ακριβώς την εποχή του Μεγάλου Αντωνίου. Και όταν άκουσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα επιστρέψω στον Αρσένιο τον Μεγάλο, όταν άκουσε ο Μέγας Κωνσταντίνος ότι κάπου στην Αίγυπτον υπάρχει ένας θαυμαστός άνθρωπος ολίγων γραμμάτων που δεν ξέρει καθόλου ούτε ελληνικά ούτε λατινικά. Ήταν τα αγγλικά της εποχής εκείνης, τα ελληνικά και τα λατινικά. Όλοι οι άνθρωποι της εξουσίας, όλοι οι άνθρωποι της εκκλησίας, όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων έπρεπε να ξέρουν αυτές τις δύο γλώσσες. Ο Μέγας Αντώνιος δεν ήξερε αυτές τις γλώσσες, μόνο τη γλώσσα της πατρίδας του, τα Αιγυπτιακά. Και γέμισε μαθητές όλη την έρημο της Νητρίας και όλης της Αιγύπτου στο τέλος. Και όπως σας είπα και άλλη φορά, όταν πήγαν οι Έλληνες φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας και του είπαν, μα εσύ γραμματισμένος δεν είσαι. Τι είναι αυτό που ξέρεις τόσο καλά? Και έρχονται κοντά σου όλοι οι Αιγύπτιοι, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Λατίνοι, όλοι οι Σύριοι, όλοι οι Ισπανοί, όλοι οι Γάλλοι και γίνονται μαθητές σου. Και τους είπε, εμείς εμάθαμε, τους λέει, από το Άγιο Πνεύμα μόνο μία εργασία που από ό,τι φαίνεται οι νέοι, τους είπε, την έχουν ανάγκη περισσότερο από τα γράμματα και των Ελλήνων και των Λατίνων και των Σύρων. Και τι γράμματα είναι αυτά που ξέρεις, του είπαν, και ποια είναι αυτή η τέχνη και ποια είναι αυτή η επιστήμη που κερδίζει τις καρδιές όλων των νέων της εποχής και γίνονται μαθητές ενός ολιγογράμματου Αιγυπτίου? Και τους είπεν, εμείς τους είπεν, νουν τηρούμεν. Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Προσέχουμε τον νου μας. Και μόλις ο νους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, όπως έχει το σώμα μάτια, έχει και η ψυχή μάτια. Και τα μάτια της ψυχής είναι ο νους, όχι ο εγκέφαλος, όπως κακώς νομίζουν οι σημερινοί Ευρωπαίοι και ψυχαναλυτές. Άλλον εγκέφαλος, άλλον λογική ενέργεια και άλλον νοερά ενέργεια. Η ενέργεια του νου είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Προσέχει δηλαδή ο νους την καρδιά. Τι επιθυμίες έχει, τι λογισμούς έχει, και μόλις οι λογισμοί μας και μόλις οι επιθυμίες μας γίνουν αμαρτωλές, ο υγιής νους, όταν είναι υγιής και δεν είναι προσκολλημένος στα εξωτερικά και στα αισθητά και στο τι κάνει ο έπαρχος και ο κοινοτάρχης και ο ψάλτης, αλλά προσέχει ο νους μου την καρδιά μου. Πόσο σημαντικό είναι να μην προσέχουμε τα ξένα,
των άλλων και να προσέχουμε τα του εαυτού μας και να μετανιώνουμε αμέσως μόλις βλέπουμε ότι παρεκκλίναμε και όλους παρεκκλίνει ο νους τους, ο οφθαλμός της ψυχής τους. Άρα ο νους είναι αυτός που προσέχει την καρδία και μόλις δει ότι παρεκκλίνει με λογισμούς και επιθυμίες κακούς, εσχρούς και άλλους στινά, μετανοεί. Να η τέχνη των τεχνών. Να η επιστήμη των επιστημών. Η προσοχή του νου στην καρδιά και όπου γίνεται λάθος και όπου γίνεται πάθος, μετάνοια, μετανιώνω. Ήμαρτο Θεέ μου. Αυτή είναι η τέχνη που εδίδαξε ο Μέγας Αντώνιος. Αυτήν λοιπόν, και λέει εδώ στο Απολυτίκιον, «Πάτερ Αντώνιε», του λέει, «της ερήμου γέγονας οικιστής». Έγινες, του λέει, «οικιστής της ερήμου, εγέμισεν η έρημος μικρά-μικρά κελιά και σπιτάκια μοναχών, οι οποίοι έκαναν αυτήν την επιστήμη των επιστημών. Επρόσεχαν με τον νουν την καρδία τους, και όταν καθαρίσει η καρδία, φωτίζεται και έρχεται το Άγιο Πνεύμα, και τότε ο άνθρωπος εισέρχεται σιγά-σιγά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις την αγιότητα. Να γιατί οι νέοι της εποχής εκείνης έτρεχαν εις τον Αντώνιον, εκατάλαβαν την γλύκαν της αγιότητας, τη χαράν της αγιότητας, την ειρήνη της αγιότητας και κάτι άλλο που το λέει πάλι στο Απολυτίκιον, και την οικουμένη εστήριξας ευχές σου. Δεν είναι μόνο για τον εαυτόν τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γίνονται ασκητές, και δεν είναι μόνο για τους μοναχούς αυτή η τέχνη, να μην παρεξηγηθούμε, και για τους εγγάμους. Δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια. Έναν Ευαγγέλιο είναι για όλους τους τρόπους ζωής. Ο ένας μέσα από την ησυχία του κελίου του και ο άλλος μέσα από τις μέρημνες και τις διακονίες της καθημερινότητας του εγγάμου ή άλλου τινός βίου. Πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών και των διαφορών και ανάλογα και με την κληρονομικότητα εκάστου και ανάλογα με τον τόπο και με την υγεία και ανάλογα και με την καθοδήγηση που έχουμε από κάποιον πνευματικόν διακριτικόν πατέρα. Έναν τέτοιον πατέρα λοιπόν αναζήτησε που να έχει πνεύμαν Άγιον, που να έχει καθαρόν νουν ενωμένο με την καρδία, φωτισμένον και αγιασμένον, αναζήτησε και ο προαναφερθής πανέξυπνος και μορφωμένος διδάσκαλος εις τα παλάτια της Κωνσταντινούπολης, Αρσένιος. Πότε, ξέρετε, ευαρύθηκε τον κόσμο και τα παλάτια και τα πλούτη ο Αρσένιος? Έγινε ένα χαριτωμένο περιστατικό, λίγον πικρόν για τον Άγιον, αλλά ο Θεός ξέρει από τα πικρά να βγάζει και γλυκά. Εθύμωσεν του ενός γιου, του είπε ο Θεοδόσιος ο Μέγας, όπου χρειάζεται να δείρεις, να δείρεις. Όπου χρειάζεται να είσαι αυστηρός, να είσαι αυστηρός. Τον έδιρεν τον ένα, τον Αρκάδιο. Έκαμε μια αναταξία ο Αρκάδιος παιδικήν και του εφέρθην ο Αρσένιος αυστηρά. Τι έκαμε ο μικρός? Επήγαινε και τον εκατήγγειλε στον υπασπιστή του και ο υπασπιστής απείλησε τον Αρσένιο ότι αν ξαναχειροδικήσεις εις τον πρίγκιπα θα σε βάλουμε φυλακή και θα σε εξορίσουμε. Στην αρχή φοβήθηκε ο Αρσένιος. Ύστερα σκέφτηκε, εγώ μια ζωή ήθελα να μάθω την κάθαρση και το φωτισμό και την αγιότητα. Ήθελα να γίνω μοναχός.
τι έμπλεξα με τα παιδιά και τι έμπλεξα με τους βασιλόπεδες που έχουν ιδιοτροπίες και ιδιορυθμίες. Τα παρέτησεν όλα και πήγαινε στην έρημο της Αιγύπτου και βρήκε ένα μικρό κελάκι με πληθάρια και κατοίκησε. Και έκαμε μαθητήν του τον μαθητήν του Μεγάλου Αντωνίου. Δηλαδή αυτός κατά πνεύμα ήταν εγγονός του Μεγάλου Αντωνίου. Και όταν το είδαν αυτόν οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας, ήταν πασίγνωστος ο Αρσένιος, ότι έγινε μαθητής σε έναν Αιγύπτιον καλόγυρον και του λέει, επήγαινε ένας από τους φιλοσόφους και του λέει, μα πάτερ Αρσένιε, εσύ ο μεγάλος διδάσκαλος του παλατιού, πού εκατάντησες να κάνεις υπακοή σε έναν Αιγύπτιον που ούτε και τη γλώσσα σου δεν ξέρει τα εξαίσια λατινικά. Η γλώσσα της νομικής επιστήμης είναι τα λατινικά. Ούτε και τα ελληνικά, του λέει, τη γλώσσα της σοφίας, της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Και ήρθες, του λέει, να υποταχθείς σε έναν Αιγύπτιον ολιγογράμματον μαθητήν του Αντωνίου του Μεγάλου. Και του λέει ο Άγιος Αρσένιος, είναι αλήθεια, του λέει, και ο Αντώνιος ο Μέγας και ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο μαθητής του επίσης Μέγας, και ο Ιλαρίων ο Μέγας, που είναι και δάσκαλος του Κυπριακού μοναχισμού, ο Άγιος Ιλαρίωνας, έχει στην Πάφον το σπήλαιόν του, στην Επισκοπή της Πάφου, και δάσκαλος πιο παρακαλώ του μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Επιφανίου, ο Ιλαρίων ο Μεγάλος. Ακούτε ο Άγιος Αντώνιος τι εγέννησε πνευματικά, τι μορφές εγέννησε, ο σήμερον εορτάζων Άγιος. Και είπε ο Αρσένιος, είναι αλήθεια αυτοί όλοι, ήταν ολιγογράμματοι Αιγύπτιοι, τη γλώσσα της σοφίας, της νομικής και της θεολογίας δεν την εξέβρα, ούτε ελληνικά, ούτε λατινικά. Αλλά εξέραν το αλφαβητάριν του Θεού. Έτσι τους είπε. Αλλά εγνώριζαν το αλφαβητάριν του Θεού. Και ήρθα, τους είπε, κουρασμένος από τα παλάτια, να μάθω τα γράμματα της ερήμου, να μάθω το αλφαβητάριν αυτές της αγιότητας που δεν βρίσκεις εύκολα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πέρασαν από τότε 1500 χρόνια και πλέον από τον καιρό του Μεγάλου Αρσενίου και 1600 από τον καιρό του Μεγάλου Αντωνίου. Παραμένουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι διδάσκαλοι της Οικουμένης και στήριξαν με τις ευχές και προσευχές τους την Οικουμένη. Εστήριξα τις ευχές σου, λέει, στο Απολυτίκιο, που σε λίγο θα ακούσουμε όταν θα σηκωστεί η εικόνα του Αγίου. Ξέρετε σήμερα ποιο είναι το αίτημα της εποχής μας? Και όχι γενικά της εποχής μας. Εγώ θα έλεγα αυτών των μηνών που διανύομαι και αυτά τα χρόνια που ακολουθούν αυτούς τους μήνες. Θέλουμε Αντώνιους, θέλουμε Μακάριους, θέλουμε Αρσένιους, θέλουμε Παΐσιους, θέλουμε Ιλαρίωνες, θέλουμε Βαρνάβες. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να στηρίξουν την Οικουμένη με τις ευχές τους. Ιδιαιτέρως τώρα που η επιθετικότητα όχι μόνο των Τούρκων, πολλών κρατών και πολλών λαών και πολλών φυλών και πολλών θρησκειών, τολμώ να πω, έχει φανατιστεί. Έχει οδηγήσει σε ακρότητες. Τρέμουν οι Σουηδοί, ακούτε, όχι οι Κύπροι που είμαστε μια ζωή ακρίτες της Ρωμιοσύνης και η Ρόδος.
οι Σουηδοί, οι οποίοι εκαυχόντων ότι έκαναν την πιο μοντέρνα κοινωνία και δημοκρατία. Τώρα τρέμουν όλους αυτούς τους μετανάστες που εισήλθαν ως λαθρεπιβάτες της δικής τους πολιτείας και αρνούνται να προσαρμοστούν στα του δυτικού πνεύματος και θέλουν να εφαρμόσουν τη σαρία, τον Ισλαμικό νόμο δηλαδή, μέσα στη Σουηδία. Είδαν από είδαν, οι νόμοι οι ευρωπαϊκοί δεν τους βοηθούν και άρχισαν να μεταναστεύουν από τη Σουηδία γη, οι Σουηδοί. Αυτό δεν το λέμε για να δημιουργήσουμε αισθήματα ρατσισμού και φοβίας, αλλά για να δούμε ότι η ασυλλόγιστη μετακίνηση πληθυσμών στις μέρες μας, όταν συνοδεύεται από φανατισμών, είτε θρησκευτικών, είτε πολιτικών επεκτατισμών, τεράστια κοινωνικά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Σήμερα έχουμε ανάγκη από ανθρώπους της μετριοπάθειας, της νυφαλιότητας, της προσευχής, που με την ενέργεια της καρδίας τους, της καθαράς, να αποσοβούν πολέμους, να αποσοβούν διαζύγια, να δίνουν δυνατότητα επιστροφής στους πρόσφυγες, όχι και άλλης προσφυγιάς, όχι και άλλης μετανάστευσης, όχι και άλλης ξενιτιάς. Διότι αυτό σημαίνει αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, ο καθένας μας, στο μέτρο της πίστεώς του, στο μέτρο της προσευχής του, στο μέτρο της υπομονής του, να προσέχουμε τον νου μας. Όπως οι μαθητές του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Αρσενίου και όλων των Αγίων. Να προσέχουμε τον νου μας, για να μπορέσουμε κι εμείς, αν δεν είμεθα μεγάλοι και δεν είμεθα, κακά τα ψέματα, Αντώνη και Αρσένη και Ιλαρίωνες και Παΐσι, έστω αυτόν το ολίγον να το προσφέρουμε εις το Χριστό μας, εις την πατρίδα μας και εις την οικουμένη. Βλέπετε, δεν λέει στο Απολυτίκιον και την Αίγυπτον εστήριξα σε ευχές σου. Ενώ θα μπορούσε να το πει άνετα, που ήταν Αιγύπτιος. Η Εκκλησία δεν έχει εθνικισμό, δεν έχει τοπικισμό. Πατριωτισμό έχει. Την οικουμένη, λέει, εστήριξα σε ευχές σου. Και εμείς σήμερα, εάν θέλουμε να έχουμε ελεύθερα μάσαρι και στην Κύπρο και στην Ρόδο, χρειάζεται να ανοίξουμε την καρδία μας και να αρχίσουμε το έργο της μετανοίας, να την καθαρίζουμε δηλαδή, προσέχοντας ο νους τους λογισμούς και τις επιθυμίες και μετανιώνοντας. Και τότε θα έχουμε μέσα μας, διότι δεν θα σταματήσουν ποτέ οι περιπέτειες της ιστορίας, πάντοτε θα υπάρχουν περιπέτειες. Τώρα μια περιπέτεια που ζούμε, βλέπουμε τι γίνεται στη Συρία και τώρα στη Λιβύη και αύριο στο Βόσπορο και στα στενά, να δείτε τι θα γίνει. Θα στενάξουν τα στενά. Και ό,τι κάνει ο Σουλτάνος της Άγκυρας θα γυρίσουν εναντίον του. Αλλά μέχρι τότε χρειάζονται Αντώνη. Δεν θα είμαστε απλοί παρακολουθούντες τα δελτία ειδήσεων ή κάποιοι θρήσκοι να έχουμε μανία με τις προφητείες. Και εγώ το λέω που ασχολούμαι με τον προφητικό λόγο της Εκκλησίας. Αλλά όχι με τα μανίας, για να υποδαβλήσουμε την μετάνοια εις τους πιστούς και πρώτα να αυξήσω εγώ, ελεηνός νεόφυτος, την προσευχή μου. Αξιοποιήστε την νυχτερινή προσευχή, την ώρα της ησυχίας. Έστω λίγο να προσευχηθείτε. Ανοίξτε τα χέρια σας. Εάν έχετε δυνάμεις, γονατίστε. Έτσι στηρίζετε τον τόπο σας. Έτσι στηρίζετε την ψυχή σας, την οικογένειά σας, τα παιδιά σας.
να πιστέψετε στη δύναμη των ευχών και των προσευχών και επίσης των πολλών λειτουργιών. Και αυτές οι λειτουργίες να μην είμαι θα παρακολουθούντες, αλλά μετέχοντες. Παρακολουθούν αυτοί που θέλουν να ακούσουν τον καλό ψάλτη, τον καλό δεσπότη, το κήρυγμα. Αυτό είναι παρακολούθηση. Μετοχή τι είναι? Να εισέρχεται μέσα στην καρδία όλη αυτή η αγία πληροφορία των ευχών, των προσευχών, των ψαλμών, της τελετουργίας του τυπικού. Και να συνεχίζεται η κάθαρση της καρδίας και δια της λειτουργικής ζωής και της ψαλτικής. Έτσι ο άνθρωπος είναι ορθόδοξος. Ορθόδοξος είναι αυτός που έχει ορθή πίστη, ορθή λατρεία στον Τριαδικό Θεό. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος Ρωμιός. Και ο Μέγας Αντώνιος, ο Αιγύπτιος, καθηγητής της Ρωμιοσύνης και καθηγητής δικός μας. Και να πω και κάτι τελευταίο που το θυμήθηκα και χτες όταν είμαστε την Κυριακή στο κατεχόμενο Αργάκι, να λειτουργήσαμε εκεί. Θυμήθηκα μερικούς λόγους της επίσης ολιγογράμμα της μάνας μου Μιλιάς, η οποία στα 77 της έμαθε να διαβάζει. Όταν έρχεται στο μοναστήρι να με δει, της λέω να μαγειρεύεις όλη μέρα? Μου λέει, αφού είναι ξέρω για μου να διαβάζω, δεν πήγα σχολείο, ξέρω μόνο να συλλαβίζω. Και ποιο βιβλίο νομίζετε της έδωσα? Ένα που είχε μεγάλα γράμματα, το γεροντικό που έγραφε για τον Μέγα Αντώνιο. Και ξεκίνησε συλλαβιστά η Ανάκη μου και διέβαζε. Σε ένα μήνα διέβαζε επιτροχάδι. Και όταν της είπα, μερικοί ανησυχούμε κυρία Μιλιά, γιατί βλέπουμε τότε πάλι υπήρχαν απειλές των Τούρκων και άλλων. Λοιπόν, γιατί ανησυχείτε, τους είπε. Έχουμε στην καρδία μας Θεόν, έχουμε, τους λέει, αφοβία. Και εσύ της λέει, εφοάσαι? Όχι, μου εφόμαι, λέει, εγώ έθαψα και γιον. Αλλά ο γιος μου, λέει, μες στον τάφον, εν το κοστούμι του. Η ψυχή του είδα την εν κοντά στον Χριστό, στην αιώνια ζωή. Για τα άλλα που λέτε, τους είπεν αυτό που ξέρετε κι εσείς, ότι έρθει του παπά, ενάρθει και του χότσα. Και λέω κι εγώ, κοίταξε άνεση απέναντι στα γεγονότα όταν δεν φοβάσαι. Αλλά για να μην φοβάσαι, είπεν ο Μέγας Αντώνιος, όταν του είπαν, μα εφοάσαι εσύ το Θεό, είπεν ο Μέγας Αντώνιος, εγώ ουκέτι φοβούμαι τον Θεό. Ότι η τελή αγάπη έξω βάζει το φόβο. Και η τελή αγάπη ποιος είναι? Ο Χριστός. Γι' αυτόν παρακαλώ, αγαπήστε τον Χριστό. Είναι το παν. Και τότε χωρίς φόβον και χωρίς πάθος και χωρίς φανατισμούς θα πείτε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ότι έρθει του παπά, ενάρθει και του χώσα. Τον ζήλο την τηλία τη τρόπη μιλούμενο, το βαπτιστή ευθύε τε τρίλη επόμενο, πατέρα Αντώνια, τη Ελλήνου γέγονα οικιστή και τη. Στήριξα σε ευχές σου, διότι